Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε όπως κάνουμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος δεν έχει προηγούμενο. Η κατάσταση είναι πλέον τραγική. Λειτουργεί το γυμνάσιο με 2 μόνιμους καθηγητές, εκ των οποίων ο ένας είναι ο διευθυντής, που όπως γνωρίζετε υπάρχουν τα διοικητικά καθήκοντα, και στο Λύκειο υπάρχουν 3 μόνιμοι και 3 αναπληρωτές, εκ των οποίων οι 3 διατίθενται και στο γυμνάσιο. Αυτό τι σημαίνει για τα παιδιά, πόσες ώρες, κάνουν, πείτε μας πρακτικά λίγο τι σημαίνει. Ναι, να πω ότι πρώτη, θα σας πω και γιατί έχω και παιδί και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, 1 ώρα μπορεί να, τη Δευτέρα κάνει 1 ώρα το πρωί, την πρώτη ώρα, το δικό μου. Τη δεύτερη ώρα, με κενό το πρωί, το άλλο τμήμα. Που σημαίνει μπορεί να είναι και στην καλή περίπτωση το 4ωρο με ενδιάμεσα κενά. Άντε και 5ωρο πάλι με κενά. Και να μην πω ότι αν κάποιος ζητήσει άδεια ή αρρωστήσει από αυτούς τους λίγους, πάλι τίποτα. Που σημαίνει επίσης στα κενά, ποιος επιτηρεί τα παιδιά στο αναβλίο χώρο? Κανείς. Εάν δηλαδή γίνει κάτι, τι θα γίνει? Εγώ στέλνω το παιδί μου να πάει σχολείο. Οι καθηγητές πρέπει να είναι στα έδρα τους, στις έδρες τους. Τα παιδιά πρέπει να είναι στα θρανία τους και οι γονείς να είναι στις δουλειές τους. Φτάσαμε Οκτώβριο και η κυβέρνηση έφτασε την αναλγησία σε νέο επίπεδο. Προφανώς η όλη κατάσταση δεν έχει να κάνει με κενά τα οποία δεν γνώρισαν. Από την αρχή της χρονιάς γνώριζαν τα κενά. Είναι επιλογή του συνειδητή να θεωρούν την εκπαίδευση κόστος. Και θεωρούν την εκπαίδευση κόστος γιατί τη βάζουν στο ζύγι του κέρδους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα παιδιά. Φτάσαμε Οκτώβριο να μην έχουν εκπαιδευτικούς και η μόνη λύση είναι άμεσα και τώρα, χωρίς τις δικαιολογίες της γραφειοκρατίας, των αδειών κοιήσεων και όλα αυτά τα οποία επικαλείται εδώ η περιφέρεια, πρέπει άμεσα να μπουν εκπαιδευτικοί και τα παιδιά να προχωρήσουν. Είστε εδώ για να δηλώσω τη συστράτευσή μας με τους γονείς και με τους μαθητές των σχολείων της Υγειάς, των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται βάναυσα. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά στη Σιπιά, έχουν χαθεί μέχρι στιγμής εκατοντάδες ώρες και στη Χαλκιδική όμως έχουν χαθεί χιλιάδες ώρες, διότι στα ορεινά και απομακρυσμένα σημεία της Χερσονήσου υπάρχουν πάλι 1 με 2 καθηγητές. Στο Παλιούρι, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι καθηγητές. Στη Βόρεια Χαλκιδική επίσης. Υπάρχουν τα σχολεία της περιοχής μας, εκεί που είμαι εγώ που διδάσκω, είναι στην Ιερισσό Χαλκιδικής, που το πρόβλημα της έλλειψης καθηγητών συνδυάζεται με ένα εκρηκτικό κτηριακό πρόβλημα και βρισκόμαστε και στη σεισμογενή περιοχή. Αναλογιστείτε τι θα γίνει αν έχουμε κάποιον σεισμό. Η απάντηση σε όλα αυτά που μας δίνεται είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια. Κονδύλια, εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να βρεθούν και να στελεχώνεται ακόμη και η ορεινή Χαλκιδική, ακόμη και η Σιτιά από την πρώτη στιγμή. Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα που από χρόνο σε χρόνο συμβαίνει, δεν έγινε μόνο φέτος. Θα πρέπει από την πρώτη φάση των αναπληρωτών να γίνονται όσες προσλήψεις χρειάζονται